Την κατασκευή μέσου σταθερής τροχιάς που θα συνδέει το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι με τα μεγάλα αστικά κέντρα της Κρήτης και άλλες υποδομές, ζητάει ο Δήμαρχος Μηνώα Παιδιάδας με επιστολή του στα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Υποδομών. Σε πρώτη φάση νομίζουμε ότι το μέσο αυτό πρέπει να συνδέσει την πόλη του Ηρακλείου, την πόλη του Ηρακλείου με το αεροδρόμιο. Όταν λέμε την πόλη του Ηρακλείου, εννοούμε το λιμάνι, εννοούμε την Γνωσό, τους αρχαιολογικούς χώρους, εννοούμε το μουσείο. Στην επιστολή του, ο Μανώλης Φραγκάκης τονίζει την ανάγκη ανάπτυξης ενός ανθεκτικού στην κλιματική αλλαγή, έξυπνου, ασφαλούς, περιβαλλοντικά φιλικού και βιώσιμου μέσου σταθερής τροχιάς που θα ενισχύσει την ενδοπεριφερειακή κινητικότητα. Ο κόσμος πραγματικά, όχι μόνο μας το λέει, το θέλει, το έχει ανάγκη, αλλά θα εξυπηρετείται και καλύτερα, γιατί είναι και πιο ασφαλές, είναι και πιο εύκολο και είναι και ένα μέσο το οποίο θα έρθει πιο γρήγορα. Παράλληλα θα εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή πρόσβαση στα λιμάνια, τα αεροδρόμια, τις τουριστικές και βιομηχανικές υποδομές της Κρήτης από και προς το νέο αεροδρόμιο Καστελίου. Τα περίπου 10 εκατομμύρια επισκέπτες οι οποίοι θα έρχονται και θα φεύγουν προς το αεροδρόμιο χρειάζονται πραγματικά το μέσον αυτό, διότι τα αυτοκίνητα τα οποία θα έρχονται και θα φεύγουν, τα λεωφορεία τα οποία θα φέρουν τους επιβάτες και θα φεύγουν, τα ταξί, θα έχουν μια επιβάρηση στην περιοχή τεράστια όσον αφορά το κόστος το περιβαλλοντικό. Όπως αναφέρει ο Δήμαρχος, στην εγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του αεροδρομίου δεν εξετάστηκε καμία άλλη εναλλακτική λύση σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις των επιβατών, με την κατασκευή ενός μέσου σταθερής τροχιάς να αποτελεί, όπως τονίζει, μια εξαιρετική συγκυρία για το νησί μας. Πιστεύω ότι όλα αυτά τα έργα έχουν κόστος. Εδώ είναι να πάρουμε απόφαση και να το σκεφτούμε ότι θα διαθέσουμε ένα ποσό α σαν πολιτεία για να μπορέσουμε να το κάνουμε.